Να αφουγκραστεί την αποφασιστική φωνή του λαού στο θέμα τη ονομασία των Σκοπίων, ζήτησαν από την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που χειρίζεται το θέμα οι φίλοι του Ιδρύματο Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, που διοργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση με θέμα 25 χρόνια για ένα όνομα, σκέψει, κρίσει και εμπειρίε σχετικά με τι εξελίξει στο μακεδονικό ζήτημα. Μια αλλαγή ονομασία ενδεχομένω με όρου μέσα μπορεί να προκαλέσει μέχρι και εμπορικά θέματα, οικονομικά θέματα. Συνεπώ δεν είναι καθόλου απλά για να, να πω το βασικό που το θέμα του αλυτρωτισμού. Δηλαδή, αν υπάρχει θέμα από την γείτονα χώρα να μην αποδεχθεί την άρση του αλυτρωτισμού της, ε, τότε ίσως έχουμε πρόβλημα. Όχι ίσως, είναι πιθανότατο ότι θα έχουμε πρόβλημα. Στη συζήτηση που σκοπό είχε την κατανόηση και την τεκμηρίωση ενό προβλήματο που το τελευταίο διάστημα έχει έρθει με ένταση στην επικαιρότητα λόγω των συζητήσεων για συμφωνία μεταξύ Ελλάδα και Σκοπίων, οι ιστορικοί που τοποθετήθηκαν εκτίμησαν πω οι όποιε επιδιώξει κάθε χώρα βασίστηκαν κατά κύριο λόγο σε πολιτικέ στρατηγικέ. Στη δικιά μου τη γενιά είναι η δεύτερη φορά που κορυφώνεται το, το ζήτημα, αλλά από απόψεω ιστορική έρευνα. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο πια κανένα να δώσει καινούργια επιχειρήματα ή καινούργιε πληροφορίε οι οποίε να φωτίσουν την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, πάντω, οι διοργανωτέ τόνισαν πω στην όποια συμφωνία πρέπει να λυθούν οριστικά τα ζητήματα αλυτρωτισμού που θέτει η γειτονική χώρα. Κάποιε αλλαγέ ονομάτων που γίνονται ενδεχομένω αύριο να ξαναγίνουν προ την αντίθετη πλευρά. Πρέπει λοιπόν να είναι μια ριζική αντιμετώπιση του αλυτορτισμού της γείτονος χώρας, έτσι ώστε τουλάχιστον να υπάρχει ένα ελάχιστο εχέγγυο ότι προχωράμε όπως πρέπει. Η συζήτηση εντάσσεται σε ένα κύκλο εκδηλώσεων που αφορά το μακεδονικό ζήτημα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του.